Είναι 1:30 το μεσημέρι και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με τη συνοδεία του προσγειώνονται με απευθείας πτήση από την Κωνσταντινούπολη στο αεροδρόμιο Χανίων. Στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης, τον Οικουμενικό Πατριάρχη υποδέχτηκαν με τιμές αρχηγού κράτους ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος, μέλη της Ιεράς Συνόδου του νησιού, ο Περιφερειάρχης και εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών. Μόλις πάτησα το πόδι μου στην Ηρωοτόκο Κρήτη, μεταφέρω σε όλους σας με πολύ χαρά και συγκίνηση την ευλογία και των ασπασμών της Μητρός Εκκλησίας, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Τη διακατέχομαι από αισθήματα μεγαλύτερας χαράς και συγκινήσεως και ενθουσιασμού για την ιερότητα του εγχειρήματος το οποίο ευρίσκεται ενώπιόν μας και εννοώ την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και για το αίσθημα της ευθύνης η οποία βαρύνει τους ώμους ημών των προκαθημένων και όλων των Αγίων Αδελφών Ιεραρχών. Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας σε δηλώσεις του άφησε αιχμές για τις εκκλησίες Αντιοχίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας και Ρωσίας που δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην Αγία και Μεγάλη Σύνοδο η οποία θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 26 Ιουνίου στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτη στο Κολυμπάρι. Η ευθύνη για την απόφασή τους βαρύνει τα σιδείας της εκκλησίας αυτάς και τους προκαθημένους των, διότι μόλις προπενταμήνου εις την Γενέβη κατά την σύναξη των Ορθοδόξων προκαθημένων αποφασίσαμε και υπογράψαμε να έλθουμε τον Ιούνιο στην Κρήτη και να πραγματοποιήσουμε αυτό το πολυχρόνιον όραμα που έχουμε όλες οι εκκλησίες εις διακήρυξη και διαδήλωση της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάλεσε τους προκαθήμενους των 4 Ορθοδόξων Εκκλησιών που δήλωσαν ότι θα απουσιάζουν να αναθεωρήσουν τη στάση τους. Εύχομαι οι εκκλησίες αυτές, έστω και εκ των υστέρων, έστω και την τελευταία στιγμή, να αναθεωρήσουν την απόφασή των, να σεβαστούν τα υπογραφάς των και να ευρεθούν εδώ εις την Κρήτη. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει τας εργασίας μας. Στο μεταξύ Κρήτη, λίγες ώρες πριν την έναρξη της Μεγάλης και Αγίας Συνόδου στο Κολυμπάρι Χανίων, θυμίζει Φρούριο. Η ηγεσία της τοπικής αστυνομίας έχει θέσει σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Στο σχεδιασμό των μέτρων συμμετέχουν ένστολοι των ΜΑΤ, ΕΚΑΜ, του Τμήματος Εξειδικεύσεως Εκρηκτικών Μηχανισμών, άνδρες της Τροχέας αλλά και του Τμήματος Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που ήδη έχουν φτάσει στην Κρήτη ενισχύοντας τις τοπικές αστυνομικές δυνάμεις. Στη λίστα των μέτρων περιλαμβάνονται και συσκευές για ανίχνευση εκρηκτικών μηχανισμών. Πάνωπλοι αστυνομικοί θα βρίσκονται ακροβολισμένοι σε ταράτσες κτηρίων γύρω από τις περιοχές όπου αναμένεται να κινηθούν οι επίσημοι. Την ίδια ώρα κανένας δεν θα έχει πρόσβαση στα συγκεκριμένα σημεία όπου θα διεξαχθούν οι εκδηλώσεις στα πλαίσια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, εάν δεν έχει ειδική διαπίστευση. Εξαιτίας των μέτρων, η τροχία θα προχωρήσει σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, περιλαμβανομένων και διακοπών στην κίνηση των οχημάτων, ώστε οι μετακινήσεις των επισήμων να γίνονται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.